Τελευταία αγωνιστική, έχουμε κοντά μας τους δύο προπονητές, τον κύριο Θημίο Γεωργούλη και τον κύριο Βαρχοντάκη. Ο λόγος πρώτα στον κύριο Γεωργούλη, πώς ήταν το σημερινό μάτς? Τελευταίο παιχνίδι της περίοδου, βαθμολογικά δεν είχε να δώσει κάτι. Χαρακτηριστικό ήταν τα πολλά νέα παιδιά, και από την πλευρά της Τριγλίας και από την πλευρά τη δική μας. Δεν νομίζω να, εκτός αν εξαιρέσουμε τον goalkeeper μας, τον Κουτσινά και τον goalkeeper της Τριγλίας, πιστεύω ότι οι υπόλοιποι που αγωνίστηκαν δεν πρέπει να είναι, μέσω ηλικίας δεν πρέπει να περνάει τα 23 χρόνια. Και πολλά λέω. Αυτό ήταν ένα ευχάριστο για τις δύο ομάδες. Γιατί πιστεύω ότι το μέλλον είναι τα νέα παιδιά. Χωρίς να καταδικάζω τους έμπειρους, πιστεύω όμως ότι όπως είναι αυτή τη στιγμή η κατάσταση στην Ελλάδα και όλα τα υπόλοιπα που κινούνται γύρω από το ποδόσφαιρο, πιστεύω ότι οι νέοι είναι, έχουν το προβάδισμα για να φέρουν ένα καλύτερο αύριο στο ποδόσφαιρο. Θέλω να ευχηθώ καλό καλοκαίρι σε όλους. Να ευχηθώ στον κύριο Αρχοντάκη, ο οποίος είναι από τους προπονητές που κοσμούν την κατηγορία. Νομίζω ότι η ομάδα σώθηκε με τη σφραγίδα του, γιατί ήταν πεσμένη στην αρχή της περίοδου, χωρίς να θέλω να την υποτιμήσω. Του εύχομαι να κουρτσάρει και ανώτερη κατηγορία. Εσείς έχετε κάνει κάποια σχέδια για του χρόνου, έχετε συζητήσει με την διοίκηση? Δεν θέλω να πω τίποτα αυτή τη στιγμή. Να περάσει το παιχνίδι τώρα, γιατί είμαι φορτισμένος και με το παιχνίδι, γιατί για μένα δεν υπάρχει αδιάφορο παιχνίδι. Είναι μια δύσκολη κατάσταση, έχω νεύρα εύκολα. Έχουμε μέρα μπροστά μας. Ευχαριστώ. Κύριε Κοντάκη, ο λόγος σας, πώς ήταν το παιχνίδι? Ναι. Καταρχήν παίζαμε μια ομάδα η οποία για μένα είναι από τις κερδισμένες ομάδες της χρονιάς. Τι εννοώ, μπορεί να πήρε την άνοδο, αλλά έχει μια ομάδα η οποία, όπως είπε και ο συνάδελφος, πολύ μικρό μεσόωρο ηλικίας, με εκπληκτικούς μικρούς, οι οποίοι έχουν δουλευτεί. Και σίγουρα με κάποιες προσθήκες ποδοσφαιριστών που μπορούν να βοηθήσουν αυτούς τους πολύ καλούς νεαρούς ποδοσφαιριστές, νομίζω ότι ο Εθνικός στον χρόνο θα είναι από τις ομάδες που όχι απλά θα τερματίσει όπως φέτος τερμάτισε την τέταρτη θέση, θα κυνηγήσει επί της ουσίας το πρωτάθλημα. Εντάξει, όσον αφορά το παιχνίδι, ένα παιχνίδι με αρκετές φάσεις, νομίζω ότι σε γενικές γραμμές παίξαμε καλά, είχαμε κάποιες φάσεις περισσότερες από τον Εθνικό. Εντάξει, θέλαμε να κλείσουμε τη χρονιά με ένα θετικό αποτέλεσμα, το αξίζει η προσπάθεια που έχουν κάνει τα παιδιά. Από εκεί πέρα, εντάξει, ήταν αδιάφορο όσον αφορά το βαθμολογικό κίνητρο. Εντάξει, κερδίσαμε εμείς, τερματίσαμε σίγουρα μέσα στη δεκάδα, δεν ξέρω τα άλλα αποτελέσματα. Και αυτό ήταν το μοναδικό κίνητρο. Θέλω να μας πείτε με δύο λόγια πώς είδατε τη φετινή χρονιά όσον αφορά την Τριγλία και εσάς. Αυτά νομίζω τα έχουμε ξαναπεί. Ήταν η χάρη στην ομάδα, ήταν μια δυσάρεστη κατάσταση, τα οποία τα έχουμε αναφέρει ξανά. Το σημαντικό είναι ότι όταν έρθει ένας προπονητής, είναι πολύ σημαντικό το αν είναι καλός ή όχι, δεν έχει τόσο σημασία όσο το πόσο θετικοί είναι οι δέχτες. Αυτοί που δέχονται τα θέλω του κάθε προπονητή. Και οι προπονητές αυτό πήραν πολύ υψηλό βαθμό. Και σε αυτούς αξίζουν να έρθει. Άρα είσαστε ικανοποιημένος δηλαδή. Λογικά. Λογικό, δεν είναι. Για τη νέα περίοδο, κάποια σχέδια, κάποιες συζητήσεις? Δυστυχώς βρισκόμαστε στην Ελλάδα. Η δική μας ομάδα έχει πρώτα να λύσει άλλα πολύ σοβαρά προβλήματα και μετά να δει το τι θα κάνουμε από εκεί. Παρ' όλα αυτά, εμείς θα κάνουμε ακόμα 15-20 μέρες προπόνηση και από εκεί πέρα θα δούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.